Μαλλιά κουβάρια έγιναν στη Βουλή Αλέξης Τσίπρας και Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τη βάφτιση στην οποία ήταν νονός ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης για την διαχείριση της πανδημίας και την ασφυκτική πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία. Βρίσκεται η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε κατάσταση πανικού. Η εικόνα τουλάχιστον που εκπέμπεται είναι μια εικόνα απόλυτης παράλυσης. Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει ένα πολιτικό μορατόριον μέχρι να βγει η χώρα από την κρίσιμη καμπή. Επεσήμανε ότι πολλοί συμπολίτες μας που χρειάζονται εντατική δεν μπορούν να βρουν και η ζωή τους είναι σε κίνδυνο. Έχει κρασάρει το σύστημα. Όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεθ ούτε για τους ασθενείς COVID, ούτε όμως για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα καρδιακό νόσημα και αυτοί δεν μπορούν να βρουν κρεβάτι. Την πιο δύσκολη ώρα, και ενώ από την αρχή της πανδημίας δεν έχει στηρίξει την κοινή προσπάθεια, το μόνο που βρίσκει τώρα να προτείνει είναι η κυβέρνηση να κατεβάσει τα μολύβια. Τι είδους μορατόριουμ προτείνει ο κύριος Τσίπρας? Ζητά να σταματήσει να νομοθετεί η Βουλή. Ήρθε ο νονός, άξιος κύριε Γεωργιάδη, πάντα άξιος. Ελπίζω να δώσετε απαντήσεις όμως. Σφοδρή ήταν η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Άδωνη Γεωργιάδη για το θέμα της βάφτισης, αφήνοντας αιχμές για την άδεια από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που επικαλέστηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πρέπει να απαντήσει επισήμως η κυβέρνηση αν αυτό το χαρτί είναι αληθές ή είναι πλαστό. Αν είναι αληθές αυτό το χαρτί, να μας δείξετε πόσες άλλες τέτοιες βεβαιώσεις έχετε δώσει. Αν είναι πλαστό, οφείλει ο κ. Γεωργιάδης να καταθέσει τώρα κιόλας την παραίτησή του. Εάν πράγματι είχα πλαστογραφήσει εγώ έγγραφο, όχι δεν πρέπει να παραιτηθώ από Υπουργός Ανάπτυξης, θα πάω παραιτηθώ από βουλευτής και θα πρέπει να εξαφανιστώ από την πολιτική ζωή του τόπου. Και μόνο λόγω βλακεία θα πάω παραιτηθώ. Οι δύο άντρες αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, καθώς ο πατέρας του νεοφώτης του είναι ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων. Δεν κρίνετε ότι υπάρχει μείζον ηθικό και νομικό ζήτημα ή μας ξαναφέρατε τις κουμπαριές? Κυβέρνηση των κουμπάρων και της κουμπαριάς για να διαχειρίζεστε τις δημόσιες συμβάσεις και το δημόσιο χρήμα κατά το δοκούν. Ποιος όμως είναι ο κύριος Γεώργιος Κατοπόδης? Προτάθηκε στη Βουλή των Ελλήνων για αυτή τη θέση από την κυβέρνηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Στη σχετική ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία ψήφισε λευκό. Δεν θα γίνουμε γουρούνια επειδή θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας βάλει στη λάσπη. Η ένταση συνεχίστηκε και μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη φορά και τις διαδηλώσεις. Έχετε φέρει στην Ελλάδα όλο το φόφρο του ΣΥΡΙΖΑ! Εσείς με τον Κουφοντίνα και εμείς με τη Δημοκρατία! Δεν είναι δυνατόν να μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης περί βόθρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα.